Καλή σας μέρα. Τρίτη σήμερα. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Δεν απεργούμε εμείς. Εμείς δεν απεργούμε. Εντάξει. Τον φρονίμα τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουνε. Οπότε και εμείς πριν δουλέψουμε σήμερα, που δεν πρέπει να δουλεύουμε, είναι και αργία και απεργία και πείτε ό,τι θέλετε. Δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε μαζί με όλους. Και με τους αργούς και με τους απεργούς. Ναι, έτσι. Έτσι, έτσι. Όπως πολύ σωστά άκουσα στο ραδιόφωνο, η Μεν λέει. Πάνε σε πλατείες να τραγουδήσουν και όλα αυτά τις ιστορίες και στις ίδιες πλατείες υπάρχουν νέοι άνθρωποι που δουλεύουν. Είναι πολύ μπερδεμένο, παιδιά. Ναι. Δεν σε εκπομπής μας αντικείμενο. Αλλά εντάξει, έτσι. Το οποίο πρέπει να σημαίνει και παντού. Αυτή η μέρα έχει μια ιδιαίτερη σημασία για όλους τους πολίτες που ήταν εργαζόμενοι κλπ. Ό,τι έγινε, έγινε τότε και καλώς έγινε γιατί κατακτήθηκαν δικαιώματα, τα οποία βέβαια στην εποχή μας έχουν γίνει χαρτοπόλεμος. Αλλά να μην ανοίξουμε την κουβέντα αυτή, γιατί είναι άλλο το θέμα μας που πάλι με εργαζόμενους έχει να κάνει. με ποδοσφαιριστές. Με πολλούς εργαζόμενους. Και με πολλούς εργαζόμενους, μάλιστα. Και με τη διοίκηση, και με τον Γιώργη, και με το Μαλλιά, τον βοηθό του. Ακόμα το στείλει κομμωτήριο, έτσι. Γιατί με κουρευτεί. Νομίζω ότι τον στέλνει όμως. Αυτό μάλλον του είπε: του πάει κουρέψου. Πάει κουρέψου και το πήρε σοβαρά και έφυγε. Και τα τσουγκρίσανε με τον Μπούβατ. Το τι έχει γίνει δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Φαντάζομαι. Μαζεύουμε στοιχεία και επειδή μαζεύουμε και πράγματα τα οποία είναι και παρασκηνιακά, δεν παίρνουμε θέση αυτή τη στιγμή. Γιατί ακόμα. Είναι πάρα πολύ λεπτό και είναι πολύ φρέσκο το θέμα. Ακόμα δεν παίρνουμε. Μόλις έχουμε στοιχεία και μπορούμε να αποδείξουμε τη θέση μας, θα πούμε. Κάπου φαίνεται πάντως να έχουν και οι δύο πλευρές άδικο. Και είναι κρίμα γιατί μετά από 17 χρόνια συνεργασίας. 17 χρόνια είναι συνεργάτης. Είναι μια ολόκληρη ζωή. Έτσι. Είναι μια ολόκληρη ζωή. Χαλάει και μια φιλία από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Για πράγματα τα οποία όμως δεν παίρνουμε θέση, το τονίζω, καθότι δεν είναι επιβεβαιωμένες όλες αυτές οι πληροφορίες. Οι φήμες που σκάσανε σαν μανιτάρια παντού. Λοιπόν, εμείς θα ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα της ομάδας, το οποίο το βλέπετε πια ότι είναι πολύ έντονο και έχει να κάνει με την διαχείριση του έμψυχου υλικού της ομάδας. Των παικτών δηλαδή. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το. Δεν είναι η πρώτη φορά που το σχολιάζουμε. Δεν έχουμε κάνει εκπομπή γι' αυτό ατομικά. Είχαμε κάνει μια φορά μόνο για τους επιθετικούς, για το rotation που γίνεται στην επίθεση, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι το καλύτερο timing και πριν από τη Ρώμα να κάνουμε αυτή την εκπομπή και αυτό το βίντεο, να αφιερώσουμε 15 λεπτά, 20, να πούμε τι γίνεται φέτος αυτήν την ομάδα στο θέμα του rotation. Γιατί υπάρχουν δύο απόψεις στο συγκεκριμένο θέμα. Η μία άποψη, την οποία δεν συμμερίζομαι προσωπικά, είναι ότι η Λίβερπουλ είναι η πρώτη ομάδα φέτος σε αλλαγές στο αρχικό της σχήμα στην Premier League. Που σημαίνει ότι παρατάσσετε με διαφορετικούς παίχτες στα μάτια της Premier League. Ωραία. Και ρωτώ, τι αλλάζεις? Αλλάζεις τον Χέντερσον με τον Βαϊνάλντουμ. So what? Αλλάζεις τον Τρέντ με τον Γκόμες. Εντάξει. Μπροστά ποιον αλλάζεις? Μπροστά δεν αλλάζεις κανένα. Στο κέντρο ποιον αλλάζεις? Και η αλλαγή για μένα δεν είναι αλλαγή. Είδα ένα σχόλιο του Γιάννη του Χαλίκη από την Κρήτη. Καλημερίζω τον Γιάννη. Ο οποίος γυρίζει και λέει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασιστεί τι θα γίνει το καλοκαίρι. Δηλαδή, εντάξει, πήρε μπάλα στα σχόλια του Γιάννη Ινγκς και Σολάνκη. Για τον Σολάνκη δεν συμφωνώ. Για τον Ντάνι. Και ναι και όχι. Περίμενε, αλλά θα φτάσουμε σε αυτήν. Ναι. Γιατί είναι και δανεικοί στη μέση, είναι πολλά τώρα. Μπράβο. Αυτό θέλω να φτάσω εγώ για να το ολοκληρώσω, για να μην ανοίξει αυτό το σχόλιο μου. Είναι ότι συμφωνώ με τον Γιάννη ότι κάτι πρέπει να γίνει και να αποκτηθεί κάποιος ο οποίος να είναι μουτζαχεντίν. Δηλαδή με το που θα βγαίνει ο Φιρμίνο να μπαίνει μέσα και να είναι κίλερ κι αυτός. Αυτό. Και δεν είναι μόνο εκεί. Να είναι φωνικό. Δεν είναι μόνο εκεί, Γιάννη. Γιατί τώρα το να βάζει, να έχει ας πούμε σε ένα παιχνίδι μέσα τον Μίλνερ και να βάζει τον Βαϊνάλντουμ. Εντάξει, δεν σου προσφέρει αυτά που σου προσφέρει ο Μίλνερ. Για μένα, και το έχουμε δει και με τη City αυτό, η City είναι το πιο τρανό παράδειγμα, όταν λέμε βάθος πάγκου εννοούμε ότι θα βγει κάποιος του 9, του 8 και θα σου παίξει 6-7, δεν σου παίξει κάτω από 5. Αυτό. Δηλαδή, δεν θα εξαφανίζεται. Ναι, αλλιώς κάνεις αλλαγή μόνο στα πρόσωπα και λες βγάζω τον Αντώνη, βάζω τον Γιάννη. Εντάξει, δεν έγινε κάτι, τον ξεκουράζω. Αλλά αυτός που θα μπει μέσα πρέπει να προσφέρει, τον αν δεν θα κάνεις πρωταθλητισμό. Πάντως ότι είμαστε οι πρώτοι σε αλλαγή παικτών στην κατηγορία, αυτό μόνο στατιστικά το βλέπω. Ναι, εμένα δεν μου λέει κάτι καθόλου. Γιατί το αποτέλεσμά μου είναι το ίδιο με την έννοια, και αυτό προσέξτε, το σημερινό επεισόδιο δεν έχει
κακό χαρακτήρα. Δεν έχει σκοπό να μέμψουμε ούτε τον Γιώργο, ούτε τη διοίκηση, ούτε την ομάδα. Έχει σκοπό να, να αναδείξουμε το πρόβλημα. Για μένα, Γιάννη, αυτό, συγγνώμη, σου διακόπτω, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της ομάδας για του χρόνου. Πιο πολύ και από την ενίσχυση αυτό. Πρέπει να μεγαλώσει τον πάγκο σου. Δεν γίνεται να έχει φτάσει Μάιος και να έχει κοντά μια δεκάδα τραυματίες. Και να μην έχει παίχτες να βάλει τώρα και να συζητάμε αν θα παίξει ο Γούντμπερν ή ο. Αυτό είναι γίνεται. Το ένα. Και πρόσεξε να δεις. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε επανάληψη την ίδια εποχή που είναι φυσιολογικό. Αφύσικο από την άλλη δε. Είναι φυσιολογικό να είναι κουρασμένοι κάποιοι παίχτες που παίρνουν συνέχεια. Είναι αφύσικο όμως να λες ότι έχεις κάνει rotation και τελικά το rotation σου να μην σου βγαίνει, να μην σου φαίνει αποτέλεσμα. Άρα κάτι δεν γίνεται όπως θα σε εξυπηρετήσει καλύτερα. Δηλαδή πέρσι ο Φιρμίνο παρακαλούσε να του δώσει ρεπό ο Γιώργης, ναι, γιατί τα είχε παίξει. Φέτος βλέπουμε, ας πούμε, παίκτες να κυνηγάνε μετά από ένα σημείο, να έχουν εκλατάρει ή να βγαίνουν αλλαγή όπως ο Σαλάχ το 75 με τη Ρώμα. Γιατί φοβήθηκε, μην του γίνει ζημιά. Ναι, ορθώς φοβήθηκε. Βεβαίως. Ήταν πολύ σοφό. Σοφή και σωστό που το έκανε, εννοείται. Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι όταν βάζεις έναν παίκτη που δεν είναι ούτε κατά διάνοια κοντά, δεν σου λες το ίδιο, κοντά στο επίπεδο του Σαλάχ. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί ο Ίγκς να κάνει αυτή τη δουλειά. Ούτε ο Ινγκς του Μανέ που ήταν με τη Στόκ. Και με τη Στόκ πάλι αλλαγές, τσάτρα πάτρα να κάνουμε αλλαγές. Δεν ήταν κακή εμφάνιση του Ινγκς. Βλέπουμε όμως ότι. Δεν είναι αριστερό εξτρέμο. Μπράβο, σε ένα κακό παιχνίδι της ομάδας για χι λόγους, συν το άθλιο παιχνίδι των αντιπάλων. Άθλιο. Διότι οι τέτοιες ομάδες δυστυχώς υπάρχουν και οι. Και υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν. Μπράβο, και η διοργανώτρια αρχή είναι καλό να το σκεφτεί πια. Ότι οι αθλειότερες ομάδες πρέπει να έχουν και βαθμούς ποινής για κακοποίηση του αθλήματος. Να αναγκαστούν να παίξουν. Ας φάνε 15 γκολ. Αν δεν πρέπει να παίξει την κατηγορία, να μην παίζει, φίλε. Δεν με ενδιαφέρει τελική ανάλυση. Α γίνει Μπόρμουθ που παίζει ανοιχτά. Ναι, μπράβο, δεν καταλαβαίνω η Μπόρμουθ γιατί πρέπει δηλαδή, ας πούμε, να παίζει μπαλάρα και όλοι οι άλλοι να είναι ταμπούρια πίσω. Να σωθεί την κατηγορία για ποιο λόγο. Αφού είσαι άθλητο, το παιχνίδι σου δεν βλέπετε. Τέλος πάντων. Ας πάμε να δούμε τώρα. Δούμε τους παίχτες. Αναθέσει τους έχουν χωρίσει όπως τους έχει και το site της ομάδας που έχουμε πάρει και τις κάρτες αυτές. Εδώ βλέπουμε τους ονοματοφύλακες της ομάδας. Βλέπουμε και τον Άνταμ, τον οποίο δεν έχει ξεχάσει την ακόμα στο ρόλο της ομάδας. Θα δεις πολλούς ξεχασμένους τώρα γιατί είδα και εγώ κάποιους που μου πέσαν τα αυτιά. Ο Μπόγκνταν δεν υπάρχει στο ρόστερ. Όπως επίσης στο ρόστερ δεν υπάρχει και ο Ward. Πάρα πολύ κακός. Το έχουμε συζητήσει και σε άλλο βίντεο αυτό. Ο Γουόρντ θα μπορούσε να έχει δοθεί δανεικός, παιδιά, στην αρχή της χρονιάς. Στη Χάντερσφιλτ που την ανέβασε κιόλας πέρσι. Μπράβο. Και να έρθει ψημένος έτοιμος να παίξει δεύτερο του χρόνου γιατί ο Μινιολέ θα φύγει. Στο θέμα των τερματοφυλάκων έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Τι να πεις. Δεν υπάρχει λόγος να πεις κάτι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποιος θα είναι νούμερο 1 και του χρόνου. Και να σου πω κάτι, έτσι όπως εξελίσσεται, εγώ θεωρώ ότι θα οριμάσει. Και μπορεί να είναι από τους καλύτερους κατηγορίας. Τον υπερασπίστηκε και ο Γκρόμπελαρ πάντως. Διάβαζα πρόσφατα δηλώσεις του το Σαββατοκύριακο που έλεγε ότι από τη στιγμή που ήρθε στην Λίβερπουλ για μένα αυτός ήταν ο νούμερο 1. Παρουσιάζει στοιχεία τα οποία δεν έχει ο Σιμών, δυστυχώς, τον οποίο ξέρετε πολύ καλά δεν συμπαθούμε και σαν εκπομπή και σαν site και σαν λέσχη. Δεν έχει να κάνει με το ότι τον συναντήσαμε. Απλά με το που τον συναντήσαμε είδαμε και άλλα πράγματα στον άνθρωπο αυτόν. Τον έχουμε σε ίδια εκτίμηση, αλλά αγωνιστικά, εφόσον δεν μπορεί να αποκριθεί αυτό που θέλει ο Γερμανός, τέλος. Και οι συναισθηματισμοί δεν χωράνε εδώ, δυστυχώς. Τους αγαπάμε όλους τους παίχτες. Μ' αρέσει αυτό που λες. Τους σεβόμαστε. Μου κάνεις ωραίες πάσεις τώρα. Τους αγαπάμε, τους σεβόμαστε. Τιμούμε πάρα πολύ την προσφορά του στο σύλλογο, όποια και είναι αυτή. Αλλά ψυχρά στεγνά, αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο μέγεθος των αναγκών του συλλόγου, αγωνιστικά. Τι να κάνεις, θα πρέπει να φύγει. Δεν γίνεται. Τι γίνεται. Και υπάρχει εδώ και στην επόμενη κάρτα, πάμε να δούμε. Πάμε στους αμυντικούς. Να δούμε στους αμυντικούς. Το ίδιο πράγμα για μένα ισχύει και με τον Μορένο, ναι, στη συγκεκριμένη κάρτα, και με τον Μάτιπ και με τον Κλάιν. Ο οποίος Κλάιν, εντάξει, ήταν τραυματίσει, αλλά αυτά κλπ. Δεν με θαμπώνει προσωπικά, αλλά. Ο Κλάιν έχει κάποια στοιχεία τα οποία προφανώς αρέσουν στο Γερμανό. Ναι, και δεν διαφωνώ στο να τον κρατήσει. Επιθετικά όμως είναι. Μένει όχι μεταξύ δραστήριων, στο ενία τάξη στον τόπο. Ναι. Δηλαδή πλέον το σύγχρονο μπακ πρέπει να έχει στοιχεία. Ρόμπερτσον και Αλεξάνδερ Τρέντ. Τέλος. Ο οποίος Τρέντ νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι θα είναι και του χρόνου βασικός, εύκολα. Ναι. Το θέμα είναι ότι στα στόπερ τι θα κάνεις πάλι. Γιατί όπως επίσης είπε ο Γκρόμπελαρ, το πιο σωστό δίδυμο που θα πρέπει να δοκιμάσει το καλοκαίρι Φαντάι ο Κλοπ Γκόμες. Είναι Φαντάι Γκόμες. Μα φωνάζει αυτό. Τέλος, παιδιά, δεν γίνεται. Το λέμε από το Γενάρη το λέμε αυτό. Και η πρώτη αλλαγή θα πρέπει να είναι ο Λόβρεν. Τέλος. Εκεί, ναι, αυτή είναι η τριάδα. Ο Μάτιπ
Καληνύχτα. Δεν γίνεται. Ο Μάτιπ, τα έχουμε ξαναπεί, τεχνικά είναι πάρα πολύ καλός. Είναι αργός. Δεν θα βοηθήσει το παιχνίδι της ομάδας παραπέρα. Διότι αυτό το κομμάτι με ταχύτητα είναι μεγάλο πρόβλημα. Τεχνικά είναι καλύτερος από τον Λόβρεν. Βεβαίως και είναι καλύτερος. Με την μπάλα στα πόδια. Βεβαίως. Αλλά μέχρι να στρίψει η καληνύχτα μας. Δεν γίνεται. Όπως επίσης και ο Κλάβαν, που είναι μεγάλος, νομίζω θα εξαντλήσει συμβόλαιο το άλλο ένα χρόνο και θα φύγει. Αν δεν του βάλουν. Κλάβαν δεν με ενοχλεί καθόλου, Γιάννη. Ναι, αναλλακτική λύση. Στο rotation πάντως, βολεύει. Από αυτούς που πρέπει να φύγουν αναγκαστικά, παρότι ξέρουμε ότι αγαπάει την ομάδα, την αγαπάει, παθιάζεται, ψοφάει να παίξει για τη φανέλα. Αλμπέρτο. Είναι ο Αλμπέρτο, τον οποίο τον αγαπάμε κι εμείς. Ναι, ναι. Αλλά όσο δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτά που θέλουμε και δεν είναι συγκεντρωμένο στα αμυντικά του καθήκοντα, λυπάμαι. Ή θα πρέπει να κάνει ο Γερμανός άλλη διαχείριση, ή θα πρέπει να του πει. Άντε για άλλες πολιτείες. Ναι, γιατί το συμβόλαιο του λύγει το καλοκαίρι το μεθεπόμενο. Το 19. Οπότε το καλοκαίρι θα πάρθει απόφαση για το μέλλον 100%. Δεν θα φύγει ελεύθερος. Ή θα υπογράψει ή θα φύγει. Δεν υπάρχει δεύτερη εναλλακτική. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολύπαθο κέντρο. Εκεί που έχουμε πει δισεκατομμύρια πράγματα από την αρχή της χρονιάς. Εδώ αποδείχθηκε τεράστιο ρίσκο η αποχώρηση του Γκρούιτς. Ναι. Αυτό. Γιατί. Εντάξει, δεν έπαιρνε χρόνο συμμετοχή, αλλά μην τον διώχνεις. Βλέπεις ότι έχεις ένα μακρύ δρόμο στη σεζόν, γιατί είσαι μέσα στο Champions League το Γενάρη. Ήσουν, δεν είναι ότι είχες αποκλειστεί. Ήσουν ακόμα μες στο κύπελο. Κράτα το βάθος πάγκου. Ένα παίχτη που είχε λείψει πάρα πολύ καιρό, το Λαλάνα. Αλλά, ο Λαλάνα για μένα, Γιάννη, τώρα για να επανέλθω στην πάσα που μου κάνεις πριν, για τους παίχτες που αγαπάμε, που έχουμε κατανοούμε την προσφορά τους και την. Τους αγαπάμε και ο Άνταμ είναι πολύ πιο κοντά από όλους τους μέσους στον τρόπο παιχνιδιού που παίζει ο Φιρμίνο. Ακριβώς. Και που θέλει και ο Κλοπ. Αλλά δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Για μένα ο Λαλάνα, παιδιά, έχει τελειώσει από την ομάδα. Ή θα διαγνωστεί το πρόβλημα και θα θεραπευτεί εκεί έξω, ή αυτές οι υποτροπές κάτι γίνεται, λένε. Δεν γίνεται να τον περιμένεις τρεις μήνες να έρχεται να παίζει δύο μάτσες και να ξανατραυματίζεται. Δηλαδή, φύγε. Και ας έρθει κάποιος άλλος. Δεν γίνεται, παιδιά, αυτό. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε στην ομάδα μας παίκτες επειδή τους αγαπάμε. Και να τους έχουμε και να τους κοιτάμε. Δηλαδή είναι ο Χέντερσον, πρώτος και νούμερο ένα. Αρχηγός, παίζει πονώντας. Τα έχουμε πει εκατομμύρια φορές. Αυτό είναι υπέρβαση και το τιμούμε ιδιαίτερα αυτό το πράγμα που κάνει. Ειδικά τα τελευταία παιχνίδια που είναι. Που είναι συγκλονιστικό στα τελευταία μάτια, έτσι. Ευτυχώς. Είναι απίστευτη υπέρβαση. Ευτυχώς. Έχει βρει ψυχικές δυνάμεις, έχει βρει ενέσεις, δεν ξέρω τι έχει βρει. Έχει πρόβλημα στα πόδια και είναι στα πέλματα αυτό το πρόβλημα. Ναι. Και έχει καταφέρει να το ξεπεράσει αυτό. Έτσι, ναι. Διαχειρίζεται το πρόβλημα αυτό, δεν ξεπερνάει. Και κακά τα ψέματα, όταν έχει κάτι που το κουβαλάς, είναι πρόβλημα. Σε κρατάει πίσω, ό,τι και να κάνεις, όσο και για ένα διάστημα να το ξεπεράσεις και να μην σε χτυπήσει, κάποια στιγμή θα σου γυρίσει, σε πάει πίσω. Σε πάει πίσω και ψυχολογικά, ρε παιδιά. Βάλτε τον εαυτό σου κάθε μέρα. Έχει κάτι που ξαφνικά υποφέρεται από άσμα. Κάθε άνοιξη, όσοι υποφέρετε από άσμα, επειδή προσωπικά έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Κάθε άνοιξη υποφέρεις. Και είσαι με τα χάπια. Δεν σε κουράζει ψυχολογικά, λες, πάλι τα ίδια. Αυτό. Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτά, εγώ θα εστιάσω στους μέσους, Αντώνη, σε ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά πρέπει να λυθεί. Και είναι του Τζίνι Βαϊνάλντεμ. Για τον Τζίνι, ο οποίος είναι ένα απίστευτο παιδί, καταλαβαίνει τους ανθρώπους από τη φυσιογνωμία. Είναι πολύ καλό παιδί. Δεν έχουμε κάτι εξαιρετικός χαρακτήρας, πολύ της ομάδας. Δηλαδή δεν είναι να πεις κανένας που σηκώνεται στραβά κάθε μέρα και μανουριάζει. Αλλά είναι, ρε παιδιά, έχει ταβάνι και το ταβάνι του είναι στο 6-7, δεν είναι παραπάνω. Μα δεν συμμετέχει σε αυτά που χρειάζεται ο Γιούργεν. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο ίδιος πλέον ο Κλοπ. Γιατί αν ευδοκιμούν και αυτά που διαβάζουμε για 2-4 μέσους το καλοκαίρι. Είναι ο πρώτος που θα φύγουν. Με την εικόνα που βλέπω τώρα μπροστά μου, αν υπολογίσουμε ότι ο Τσάν θα φύγει, πρέπει να φύγουν άλλοι δύο παίχτες. Να πάμε και στους επιθετικούς. Πάμε και στους επιθετικούς, γιατί θα το πω μετά αυτό που θέλω να πω. Γιατί ευτυχώς το θέμα Τσάν φαίνεται να γυρίζει στα τελευταία δημοσιεύματα. Ότι του κάνουν πρόταση, βέβαια, αυτό το αν ισχύει. Είναι πολύ εκβιαστικό. Αυτή που ακούσαμε. Υπέγραψε για να πας τελικό. Εγώ δηλαδή θα μουλάρωνα και θα έλεγα δεν υπογράφω τίποτα γιατί δεν πάω τελικό. Γεια σας. Ναι. Εγώ 14 Μαΐου φεύγω διακοπές. Και θα ήταν και άσχημο να του το πεις αυτό το δρόμο γιατί ο άνθρωπος θέλει να μείνει στην ομάδα από καιρό και το ξέρουμε. Έχει τιμή στο συμβόλαιο του Αντώνη και με το παραπάνω. Έτσι. Να πάμε σε επιθετικούς όπου εδώ είναι. Εδώ είναι το. Όχι ο Τιτανικός. Εδώ πραγματικά είναι το κουφό. Το ναυάγιο της δεκαετίας που αυτή η ομάδα με μόνο τρεις επιθετικούς. Είναι στα ημιτελικά, κάνοντας πλάκα. Χτύπα ξύλο, μας έχει πάει τρένο η χρονιά με τους επιθετικούς. Δεν έχει χτυπήσει κανένας. Αν να ξέρουμε το Μανέ. Αυτό, παιδιά, δεν θα συμβεί και του χρόνου. Μια φορά είναι τα Γιάννιου.
Στατιστικά να το πάρει. Στατιστικά να το πάρει. Δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο και ξέρω το μέλλον ή βλέπω κάποια μαγική σφαίρα το μέλλον. Όχι, ξέρει κάτι, μην πα μακριά. Δε τι γίνεται με τον Ινγκ. Χτυπάει τον αγώνα, το γίνεται καλά, επανέρχεται και έπειτα από μερικέ εβδομάδε βγάζει το άλλο. Βλέπω από Λαλάνα, βλέπω από άλλου παίχτε. Δεν γίνεται να βγάζει τη χρονιά σου με τρει παίχτε και δεν βλέπω κανέναν από του τρει στην κάτω μεριά τη φωτογραφία, Ινγκ, Σολάντι και Γούντμπερ, να είναι έστω στα μισά των από πάνω του. Κανένα. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν, να βάλουμε και τον παρονομαστή χρόνο συμμετοχής, Αντώνη, που δεν τους δίνεται ο χρόνος συμμετοχής. Πέρα από αυτό. Και ο χρόνος συμμετοχής που δίνεται είναι και λανθασμένος. Δηλαδή, στο 88. Στο 88 ο Σολάνκι είναι απίστευτο. Ο Γούντμπεργκ είναι άφαντος, ο οποίος δεν δόθηκε και ιδανικός. Και πρόσεξε να δεις, δίνεται κάποιος παίχτης, π.χ. όπως ο Χάρι Γουίλσον στη Χάλ Σίτι και κάνει παπάδες. Που είναι εξιντερφόρ. Που είναι εξιντερφόρ. Και κάνει παπάδες. Και λέω εγώ τώρα, προφανώς λοιπόν πρέπει να εμπιστευτείς και τους μικρούς. Ή θα του εμπιστευτεί ή ας τους δανεικούς και πάρε κάποιον. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ Γιάννη δεν γίνεται του χρόνου να πάει να παίξει με backup του Φιρμίνο, τον Ντάνινγκ και τον Σολάνκι. Γιατί είναι μακριά σε επίπεδο και τεράστια συμμετοχή και μακριά σε εμπειρία. Και σαν στυλ παιχνιδιού. Αυτή τη στιγμή η Λίβερπουλ για μένα, Γιάννη, το έχουμε πει και στην Μπαμπ, για backup του Φιρμίνο πρέπει να πάρει τον Ροντόν τη West Brom. Πέφτει η West Brom, 28 χρόνων, 29 χρονών, αυτό μπαρτοκαπνισμένο, μπαίνει μέσα, δαγκώνει στο λαιμό, σκοράρει. Α τον βάλει στο 70. Γιατί. Και δεν θα μιλήσει κιόλας γιατί. Γιατί θα είσαι. Δεν είναι από top class εθνική ομάδα, είναι διεθνής με τη Βενεζουέλα. That's all. Άρα έχει παραστάσεις από διεθνή παιχνίδια, πλήρει προδιαγραφές. Πλησιάζει πολύ το παιχνίδι του Φιρμίνο και έχει δηλαδή τρόπο. Πρέπει να βάλεις παίχτες που να μπορούν να νιώθουν που είναι και να τους νιώθουν και οι αντίπαλοι. Όταν γίνει ο Φιρμίνο που έχει, ο αμυντικός έχει μαρτυρήσει και βάζει τον Ντάνινγκ. Ο οποίος δεν έχει το ίδιο, είναι διαφορετικός παίκτης. Δεν έχω κάτι με τον Ντάνινγκ, ούτε με τον Σολάνκι, τα έχουμε πει, μην παραξηγηθώ. Καταρχήν ο Σολάνκι είναι εμφανές ότι μπορεί, ότι έχει δυνατότητες, όταν μπαίνει με την εθνική και δεν μπαίνει και από την αρχή, μπαίνει αλλαγή και βάζει γκολ. Τρία λεπτά, τρία μάτσα να παίξει βασικό παιδιά τώρα. Δεν το κομμάτι με το rotation πρέπει να το καταλάβει και προφανώς ο Γιώργος. Που είναι και ο απόλυτος διαχειριστής. Το έχει καταλάβει νομίζω, Γιάννη. Στο 88 δεν γίνεται περιμένεις από κάτι. Το έχει καταλάβει. Ο Ούντμπερ άφαντος, ο Σολάνκι 3 λεπτά και 5 λεπτά και ο Ινγκς παίζει σε παιχνίδια τα οποία εκ των πραγμάτων θα ζοριστεί να σου φέρει το αποτέλεσμα που θέλεις. Βλέπε Στόουκ όταν δεν έχει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Θα μου πεις, ρε φίλε, πώς θα πάρει τα παιχνίδια συνεχόμενα. Θα σπάσει την τριάδα. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η τριάδα να μην τελειώνει τα παιχνίδια. Όταν σου τελειώνει ή να μην τα αρχίζει, Ρεσιλιάννη. Να έχει ένα παίχτη, να έχει ένα καλό εξτρέμ. Να πω εγώ ένα σενάριο άλλο που σκέφτομαι τώρα με το φτωχό μου. Δύο πράγματα, μου επιτρέπει. Ναι, άκου. Ο Μέγας Ράφα Μπενίτες κατηγορήθηκε ανηλαιώς και μάλιστα και από μερίδα Ελλήνων φιλάθλων, το οποίο δεν έχει νόημα να σχολιάσω και να δώσω γεωγραφικό στίγμα, για διάφορα άλλα πράγματα. Στο rotation όμως ήταν master. Καλό ή κακό. Διότι έπρεπε να διαχειριστεί του παίχτε να μην του έχουν σκάσει Απρίλιο-Μάιο. Έτσι. Επίσης, το μοντέλο του Γιώργου αυτή τη στιγμή, στο να παίζουν 15-17 παίχτες, είναι μοντέλο στη δεκαετία του 70 και του 80. Όταν είχες όμως και υποχρεωτικά μία αλλαγή, όπου δεν μπορούσε να κάνεις και πολλά πράγματα και δεν υπήρχε και το άπειρο rotation, όπου είχες παίχτες που δεν έπαιζαν ούτε σε κάτω των 23, 19, δεύτερα, τρίτα προβλήματα. Δηλαδή, υπήρχαν τα reserve teams προβλήματα, αλλά δεν ήταν έτσι. Τώρα πια που είναι όλα σε επαγγελματικό επίπεδο, πρέπει να κοιτάξεις να εκμεταλλευτείς όλα στα όπλα. Το μοντέλο που κάνει ο Γιώργος για το θέμα της ομοιογένειας με άριθμο το 10 παίρνει 8,5, 9 και 9,5 σου λέω εγώ. Καλός ή κακός όμως, όταν το άθλημα έχει αλλάξει μορφή και είναι 10 αθλητικό. Οι παίκτες όμως πολύ δεν μπορούν να είναι ξένο σώμα στην ομάδα. Όχι, είναι 10 αθλητικό έτσι, το άθλημα. Δηλαδή βλέπεις ότι πάνε με ταχύτητες. Από εκεί που ήταν πριν 10 χρόνια τα 10 χιλιόμετρα μέσο όρο, τώρα έχουν πάει στα 14. Ο Μίνα έβγαλε σχεδόν 14 στο παιχνίδι με τη City. Με τη City. Στο Etihad. Στο Etihad. 13.700 είχε κάνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και φέτος έχει προφυλαχτεί ο Μίλλερ μέχρι στο πρώτο μισό της σεζόν. Ναι, και ο Μίλλερ, παιδιά, δεν πρέπει να φύγει από την ομάδα. Έτσι, τώρα, αλλά αυτή είναι τεράστια κουβέντα για όλους. Το θέμα, ποιο είναι τώρα αυτό που αναδεικνύει και το θέμα το σημερινό. Ότι για να πας και στην Αγγλία μακριά, γιατί στο Champions League είδαμε και φέτος και το έχουμε δει και άλλες φορές ότι δεν χρειάζεται να έχεις τεράστιο ρόστερ για να πας μακριά στο Champions League. Διπλά παιχνίδια είναι σοβαρότητα, χτυπάς, περνάς. Και με λίγες καλές κληρώσεις. Το θέμα στο πρωτάθλημα, σε μια Premier League 38 derby, με 12, 13 και 14 παίχτες δεν πάει. Και πέραν... Η City, συγγνώμη, και τελευταίο, η City πάει αέρα γιατί έχει Σανέ από τη μία και από την άλλη Sterling και όποτε κουράζονται, πετάμε σαν Μπερνάρντο Σίλβα, σπίτια μας. Μπερνάρντο Σίλβα και Ζεσούς μπαίνουν αλλαγές. Και αυτοί οι παίχτες είναι παιχταράδες και δεν κοστίζουν και 100 εκατομμύρια για να τους πάρεις.
50 τον πήρε τον Μπερνάρντο. Δεν μπορούσε να πάρει και εσύ το Μαχρέζ. Τι βάλει τον. Μανέ, δεν είσαι καλά αγόρι μου σήμερα. Ωραία. Μπες ο Μαχρέζ. Πρέπει να υπάρχουν παγκίτες πολυτελείας. Αλλά αυτό. Δύο, αλλά δεν θες πολλούς. Θα πρέπει να το στηρίξει και η διοίκηση με τον κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει και ο Γιώργος να βελτιώσει ακόμα περισσότερο, μιας και βελτιώνει συνέχεια τα συστήματά του, γιατί είναι άνθρωπος που βελτιώνει γενικά. Είναι αυτό που εμείς γκρινιάζαμε το φθινόπωρο, ότι έχουμε αξιώσει από άνθρωπο που ξέρουμε ότι μπορεί, ότι έχει γνώση, ότι είναι και ο εγωισμός δεν τον βοηθάει. Τελικά ακριβώς μας δικαίωσε στο ότι δεν είναι άνθρωπος που θα βάλει τον εγωισμό του πάνω από το συμφέρον το δικό του καταρχήν και της ομάδας, μια και την ομάδα εκπροσωπεί, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί πάρα πολύ από τη διοίκηση, τόσο αγωνιστικά, όσο και, κρατήστε το που σας πω, και εξωαγωνιστικά. Η διοίκηση πρέπει να είναι ομπρέλα πάνω από την ομάδα. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουν στο κομμάτι του ρόστερ, οικονομικά, να μπορεί να κάνει την δέουσα διαχείριση, ώστε να έχει μια πεντάδα πίσω από την εντεκάδα που να είναι μουτσαχεντίν, να είναι δημοπόλεμοι. Να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις στο ίδιο επίπεδο με αυτούς που θα βγουν. Τενάχης, αυτό που σου είπα, για έναν εξτρέμ, αυτή τη στιγμή παίζεις όλη τη χρονιά με ψευτοεξτρέμ backup. Ναι, 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 ναι. Τα backup σου στα εξτρέμ ποια ήταν τη χρονιά, ο Λαλάνα, ναι, ναι, έξω, ναι. Σάμπερλεϊν, ο οποίος ήταν αμαρτία του Θεού τώρα να παίζει στα άκρα. Μα δεν ήθελε να παίξει στα άκρα. Και δεν μπορεί, στα άκρα σου παίζει 5 και στο κέντρο σου παίζει 8,5. Αυτό. Φέρε διαφορά. Για να κλείσουμε και το βίντεο αυτό, να μην μπούμε πάρα πολλά, να δούμε την τελευταία κάρτα που είναι ίσως εδώ wanted οι περισσότεροι. Μπορεί να μην ξέρουμε και ποιοι υπάρχουν ακόμα στην ομάδα. Στάριτς, Γκρούλιτς, Ορίγκη και δεν συμμαζεύεται η ιδανική της Λίβερπουλ. Ο Γκρούλιτς θα μπορούσε να παραμείνει στο ρόστερ το Γενάρη, εκτίμησή μου. Βέβαια δεν θα του κάνει κακό η συμμετοχή με την Cardiff στην Championship, γιατί θα έρθει πιο έτοιμος του χρόνου. Το θέμα είναι ότι μήπως μπορούσε να βοηθήσει κάποιος άλλος από αυτούς που είναι εδώ δανεικούς. Από αυτούς που βλέπεις πάντως, εγώ το καλοκαίρι θα κούναγα μαντήλι σε Daniel Sturridge δυστυχώς. Ορίγκη. Σε Τσιριβέλα, Ορίγκη, Ράνταλ και Μάρκοβιτς. Ο Κέντ, για ποιο λόγο δόθηκε δανεικός? Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που εμένα προσωπικά δεν ξέρω, με προβληματίζουν σαν Αντώνη. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν έχεις εξτρέμ και δίνεις δανεικό τον Κέντ σε μια καμπύλια, τον έδωσες και τον Γενάρη δεύτερη φορά δανεικό νομίζω, έτσι. Κράτα τον. Αυτά λοιπόν με το rotation, το οποίο ευελπιστούμε να βελτιωθεί του χρόνου, γιατί αυτό είναι το θέμα. Να υποστηριχθεί σωστά από τη διοίκηση, το ξανατονίζω, και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει καλύτερες δυνατές επιλογές ο Γιώργος και με καλύτερο τρόπο. Όχι κάτι άλλο, αύριο έχουμε παιχνίδι με τη Ρώμα, οπότε γυρίζει το μάτι μας πλέον μετά από το σημερινό επεισόδιο στην Ιταλία και στη Ρώμη. Φρέσκα κουλούρια αύριο το πρωί. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Καλή συνέχεια.